εντάξει, πάλι 60, ναι. Περίμενε, όπως είσαι. Κράτησε. Δεν υπάρχουν. Και τι φάρμακα είναι, γιατί είναι για τη μέση μου και για τον νεύρο μου. Και αυτή τη στιγμή εσείς πονάτε, δηλαδή δεν μπορείτε να πάρετε τα φάρμακα. Όπως φαίνεται, οι έλλειψεις φαρμάκων βασανίζουν τους ασθενείς. Ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι ανάπηρος. Έφτασε στο φαρμακείο, αλλά του είπαν ότι δεν υπάρχει το σκεύασμά του. Με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν για να δουν πού μπορούν να το βρουν. Ήρθα στο φαρμακείο και δεν υπάρχουν, αλλά ο Αντρέας Λοβέρδος που το παίζει μαγιά, να το κάνει σπίτι του αυτό. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Είπα και την προηγούμενη φορά, εάν δεν κάνει την ανακοστολόγηση η κυβέρνηση να διορθώσει το δημοκατάλογο που εκκρεμεί από το Σεπτέμβριο, θα έχουμε πολλά προβλήματα. Και σήμερα οι ουρές δεν έλειψαν από το μοναδικό φαρμακείο που ήταν ανοιχτό. Με την αγανάκτηση να κυριαρχεί για όσους περίμεναν με την ώρα για να εξυπηρετηθούν. Να δουν τα χάλια, τα έσχη τους που κάνουν. Τι τους πειράξανε τα φαρμακεία, είναι δυο φαρμακεία ολόκληρη Πάτρα. Να ψάχνουμε τώρα να βρούμε το φάρμακο που είναι αναγκαίο δηλαδή. Τώρα που έτυχε το ανάγκη. Για πάμε, δεν υπήρχε, το είχαμε πάρει, το είχαμε σπίτι. Τι να κάνουμε. Μόνο ταλαιπωρία, αφού κάθονται οι γέρ. Τσάμπα ταλαιπωρία μας, τίποτα άλλο. Λυπάμαι υπερβολικά που μια περιοχή 500.000 ανθρώπων έχει ένα φαρμακείο 10-2, ένα φαρμακείο 2-10 κλπ. Είναι τροπικέ κόσμο. Η ταλαιπωρία για τους πολίτες συνεχίζεται, καθώς περιμένουν με την ώρα στην ουρά προκειμένου να εξυπηρετηθούν και να πάρουν τη φαρμακευτική αγωγή τους. Όσον αφορά στα φαρμακεία, τα οποία είναι ανοιχτά, είναι μόνο ένα στα Καλάβρητα, ένα στην Πάτρα, ένα στις Καμάρες και ένα στην Κάτω Αχαΐα. Πολλοί μάλιστα τόνισαν ότι και εχθές έφτασαν στο φαρμακείο για να πάρουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, αλλά μάταια. Η ουρά ήταν αποκαρδιωτική και προτίμησαν να πονούν παρά να μείνουν με το κρύο για μία και πλέον ώρα στο πεζοδρόμιο. Βρήκα, αλλά ήταν μεγάλη ουρά, δεν μπορούσα να περιμένω. Και αναγκαστήκατε και φύγατε. Και αναγκαστήκα και έφυγα. Και είσαστε χωρίς τη φαρμακευτική σας αγωγή. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο όταν απεργεί κάποιος κλάδος, υποβάλλονται σε ταλαιπωρία οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά και αυτοί έχουν τα αιτήματά τους. Και είναι δίκαιο να ικανοποιηθούν. Δεν αξίζει ούτε να ασχοληθείς. Οι φαρμακοποιοί ζητούν από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού να μην ψηφίσουν το επίμαχο νομοσχέδιο. Ενώ οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Κιλά ομαλά, ο κόσμος ταλαιπωρείται, το ξέρουμε. Πιστεύω ότι μας κατανοεί και ελπίζω να μην φτάσουμε και σε τρίτη εβδομάδα. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει σύνδεση και τη μεριά της κυβέρνησης. Η ταλαιπωρία είναι μεγαλύτερη για τους ηλικιωμένους και τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, που αγανακτούν περιμένοντας την ουρά. Μάλιστα, για να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται καλύτερα, βγαίνουν φαρμακοποιοί στο πεζοδρόμιο και γράφουν σε κατάσταση τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφήσει οι γιατροί, προκειμένου να τα προμηθευτούν εάν τυχόν είναι σε έλλειψη. Όπως τονίζει όμως ο πρόεδρος φαρμακευτικού συλλόγου, Ανδρέας Σοφιανόπουλος, μπορεί να χρειαστεί οι γιατροί να αλλάξουν και τη φαρμακευτική αγωγή.